άνθρωπος ή κατεδίν. Γιατί? Γιατί το είναι ένα σταυρό κρεμάμενο. Ο σταυρός που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι πάθο και το μέρος της σωτηρίας μας. Ο σταυρός του Χριστού οδηγεί στην πραγματική ανάσταση. Ανάσταση τα φωτιά και η άδικη. Θέμα είναι να αναστηθούμε την ποιότητα που ανάσταση θα έχουμε. Τα ονομάζουμε επίσης άνθρωποι. Αυτό το σώμα που δέχτηκε αυτά τα αρχήματα και τα βασανιστήρια είναι άνθρωπο, δηλαδή απόλυτο, αγνώμη και καθαρό, μακριά από κάθε αμαρτία και τα ονομάζουν ακόμα φρικτά πάθη, διότι είναι φοβερά σε πόλη και οδύνη. Κανένας ποτέ δεν μπόρεσε τόσο πολύ σωματικά και ψυχικά όσο μπόρεσε ο Χριστός την εβδομάδα αυτή. Ξέρετε γιατί πόνεσε ο Χριστός, γιατί ήταν αθώος. Θα ονομάζουν τη σωτήρια πάθη, επειδή μοναδικός σκοπός τους είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι ανεξάρτητη η γη που προσφέρει ασταμάτητα, κυρίως ο Κύριος Σταυρός, τη μετάνοια, τη συγχώρεση, τη σωτηρία, την αγάπη. Θα ονομάζουν τέλος, σωτηρία πάθη, δείχνοντας έτσι το αποτέλεσμα των παθών και της πραγματικής θυσίας του Χριστού. Πέθανε εκείνος για να ζήσουμε εμείς. Ο Κύριος μας αντέστρεψε το σύνθημα της εποχής μας που είναι ο θάνατος σου η ζωή του και το μετέτρεψε ή μάλλον το κατήργησε και έδωσε το νέο σύνθημα του φωτός. Ο θάνατος μου, η ζωή σου. Δίνοντας πρώτος αυτός το παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Και ο Κύριος έπαθε, σύμφωνα πάντα με τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, για να διορθώσει τα δικά μας πάθη. Έπαθε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και νέκρωσε την αμαρτία με τη σαρκή αυτού και διέλυσε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας με τον σταυρό και νίκησε τον θάνατο με τον θάνατό του. Και τέλος, ανάστησε την πεσμένη και θανατωμένη ανθρώπινη φύση με την ανάσταση του. Και τα πάθη της ανθρώπινης φύσεως, η ανατυχία του θανάτου της ψυχής, το σκοτάδι του νου που προκαλεί η αμαρτία, κλιμακώνονται μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έτσι φανερώνεται η τραγική πορεία της ψυχής μέσα στην αμαρτία. Όπως ακριβώς και η σκοτεινή πορεία του κόσμου μετά την πτώση του Αδάμ. Δεν θα αναφερθώ πιο πολύ σε αυτό, διότι είστε κουρασμένοι. Θα σας πω μόνο επιγραμματικά το εξής. Αρχίζοντας από την Κυριακή της Βαριοφόρου με τον άκαρπο αυθροπινισμό και την Εθνική Παραλληλία που είχε πιάσει τους Ιουδαίους μέχρι στο Χριστό να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα. Κλιμακώθηκε τόσο έντονα η κακία των ανθρώπων, προχωρώντας από πάθος σε πάθος, καταγγέλλοντας όλη τη σκάλα των κακιών, έφτασε μέχρι την προδοσία, τα βασανιστήρια, την παροδία της δίκης. Ο Ιερός Χριστός τους αναφέρει πως δεν ήταν δίκη, ήταν σχήμα δικαστηρίου, τελείως παράνομο. Ένα μόνο να σας πω ότι απαγορεύονται τα δικαστήρια στο Ισραήλ κατά τη νύχτα. Ο μοσαϊκός νόμος απαγορεύει τα νυχτερινά δικαστήρια, διότι πρέπει οι δικαστές να είναι νυφάλιοι, ξύπνοι. Δίκαστο το Χριστό νύχτα, χωρίς απολύτια. Με ψευδομάρτυρες, με πιέσεις. Όποιος γνωρίζει η ιστορία, φέρνει αυτό.